Πρεμιέρα σήμερα για τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Κοντά μας έχουμε ένα παλιό γνώριμο του ΠΑΟΚ, τον Κώστα Κίτσα. Κώστα, καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχεις με τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Ήρθες σε παλιά λιμέρια, γνωστά. Θα θέλαμε να μας πεις τους στόχους της ομάδας για φέτος και τι θα ήθελες να υποσχεθείς στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Καταρχήν, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, χωρίς τραυματισμούς και καλή ποδοσφαιρική χρονιά και σε όλες τις ομάδες. Οι στόχοι της ομάδας φέτος είναι ο πρωταθλητισμός. Έχουμε βάλει ένα στόχο να κάνουμε μια καινούργια, να ανεβούμε ένα σκαλοπάτι λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο επαγγελματικά να το πω. Και θέλουμε με τα καινούργια παιδιά που έχουμε πάρει σαν μεταγραφές και με τα πιτσιρίκια που έχουμε φέρει από την παιδική ομάδα, να βάλουμε στόχο το πρωτάθλημα. Ο στόχος μας είναι αυτός. Θέλουμε πολύ να πρωταγωνιστήσουμε και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Κώστα, είσαι παλιός παίχτης στην Α1, έχεις παίξει σε πολλές ομάδες, έχεις παίξει και στον ΠΑΟΚ. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει το υλικό για να πρωταγωνιστήσει φέτος? Γιατί συνήθως το ξεκίνημα όλοι λέμε ότι πάμε για το καλό. Ναι. Πιστεύεις ότι έχει το υλικό ο ΠΑΟΚ φέτος για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα? Το υλικό το έχουμε, ναι. Έχουμε έμπειρους παίχτες. Έχουμε τον Ευγένη τον Κίτσα που έχει παίξει σε μεγάλες κατηγορίες. Είναι ο Παναγιώτης ο Κίτσας που και αυτός για πολλά χρόνια έχει παίξει Δέλτα Εθνική, Γάμα Εθνική. Έχουμε τον Μπουκλά τον Γιώργο και άλλους ακόμα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν διαφορά σε αυτή την κατηγορία. Και προσπαθούμε να πάρουμε και 2-3 ακόμη μεταγραφές. Να κλείσει ιδανικά το ρόστερ, θα έλεγες. Το ρόστερ, ναι. Πώς θα αναχηθούμε καλή επιτυχία σε εσένα προσωπικά και στον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας και περιμένουμε και εμείς και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ να σημειώσει πολλά γκολ. Εύχομαι... Πράγμα το οποίο ξέρεις να το κάνεις τόσα χρόνια. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ και εύχομαι μια υγιή και καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Και στον κόσμο του ΠΑΟΚ Αλεξανδρίας θέλω να πω ότι φέτος θα ευχαριστιέται ποδόσφαιρο. Θα έρχεται να απολαμβάνει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Κώστα, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Κοντά μας έχουμε τον Ευγένη τον Κίτσα, έναν από τους πλέον έμπειρες παίχτες που πήρε φέτος ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, έναν ηγέτη στο χώρο του κέντρου. Ευγένη, θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια για το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ. Σήμερα έγινε αγιασμός, έχουμε την έναρξη προετοιμασίας. Θα θέλαμε πάλι να μας πεις τους στόχους της ομάδος και τι να περιμένουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας από τον Ευγένη Κίτσα. Οι στόχοι είναι καθαροί, εντάξει. Η διοίκηση θέλουν πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα λόγια είναι φτώχεια, που σήμερα ξεκινάει οι προπονήσεις, εδώ είναι ο καθρέφτης. Θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους που έχουν θέσει η διοίκηση. Και εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία, πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Κώστα, τα τελευταία δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που φέρνει τίτλους στην Αλεξάνδρεια, έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενα κύπελλα. Βγαίνει μάλλον και εσύ, Κώστα, ναι. Τι να περιμένει ο κόσμος φέτος? Είπαμε, περιμένει το πρωτάθλημα. Το κύπελλο θα το χτυπήσετε και φέτος? Εννοείται. Αυτό μας είπαν και η διοίκηση. Εγώ γι' αυτό καθαρά ήρθα και μόνο, ότι βάλανε στόχο το πρωτάθλημα. Έτσι, να βγούμε πρώτοι. Γι' αυτό και ήρθα στον ΠΑΟΚ Αλεξανδρίας. Και θα προσπαθήσουμε. Και κάτι τελευταίο, Ευγένη, για να κλείσουμε. Αν επέλεγες εσύ τη θέση που θα ήθελες να αγωνιστείς, ποια θέση σου αρέσει περισσότερο? Σαν ποδοσφαιριστής, όσα χρόνια παίζω, όπου μου έλεγε και ο προπονητής μου. Δηλαδή, είμαι πολύ σύνδετος που λέμε. Αυτό είναι γνωστό. Ό,τι θέλει ο προπονητής, εκεί θα. Απλώς λέω εσένα, θα σου άρεσε κάποια θέση περισσότερο, πιστεύεις ότι σου ταιριάζει περισσότερο? Διακρίνομαι τόσα χρόνια μπροστά για τον γκολ. Αν και εδώ στο νόμο η Μαθίας... Πες μου, είσαι ο επιθετικός εδώ. Ναι, δεν το έχω, δεν ξέρω πώς το έχουν βλέπουν εδώ πέρα. Αλλά όσα χρόνια παίζω από Αθήνα και Κρήτη, ξέρω εγώ, και στο Πανετολικό ακόμα, πήγα σαν center for. Έγινε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, Ευγένη, και ο κόσμος της Αλεξάνδρειας να σε απολαύσει και φέτος με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Να είστε καλή, ευχαριστώ. Για τον ΠΑΟΚ, κοντά μας έχουμε τον προπονητή που έχει αναλάβει την υποχρέωση να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στα πιο ψηλά σκαλοπάτια της Α1 και αν είναι δυνατόν στο ψηλότερο. Τον Μπάμπη τον Πετρίδη, παλιός γνώριμος του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Μπάμπη, καλησπέρα. Θα θέλαμε να μας πεις δύο κουβέντες για τους στόχους της ομάδας φέτος. Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. Οι στόχοι της ομάδας είναι
όχι απλά να πρωταγωνιστεί στην κατηγορία, αλλά να πάρει και το πρωτάθλημα. Ποιος έργο είναι αυτό. Γι' αυτό χτίσαμε αυτή την ομάδα από την αρχή, από μηδενική βάση. Γι' αυτό έχουμε κάνει και 6-7 προσθήκες και υπολείπονται άλλες 2. Πλέον αλλάζουμε τη φιλοσοφία μας σε θέμα δουλειάς και σε θέμα οργάνωσης και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Μπάμπη, μπήκαμε στο γήπεδο του Βρυσακίου. Το βλέπουμε, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μας είπαν και οι υπεύθυνοι του ΠΑΟΚ ότι έχουν φροντίσει γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι και για σένα θα αποτελέσει ένα καλό εργαλείο δουλειάς, γιατί σε βλέπουμε πολύ ωρεξάτο φέτος με τον ΠΑΟΚ. Και θέλαμε να μας πεις και αν θα έχει κλείσει το ρόστερ φέτος ή προσπαθείς να κάνεις και άλλες προσθήκες. Όσον αφορά τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, εγώ τις θεωρώ άριστες. Έχουμε ένα πολύ καλό φροντιστή, τον Γρηγόρη του Κουκλά, αλλά πέρα από τον Γρηγόρη έχουμε και μια στιβαρή διοίκηση, η οποία ήταν κάθε μέρα εδώ στο γήπεδο και φρόντιζε για το καλύτερο δυνατόν, ώστε να είναι στην εντέλεια όλα για την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος για τις προσθήκες, πολεμάμε να αποκτήσουμε άλλους 2 ποδοσφαιριστές. Θα είναι πολύ καλό και... Μπορείς να μας πεις τις θέσεις, Μπάμπη, είναι μυστικό? Όχι, δεν είναι κανένα, δεν είναι μυστικό. Θέλω ένα center for και ένα αμυντικό half επιτελικό μέσο. Μιλάμε με αυτά τα 2 τα παιδιά. Κοντά είμαστε. Θα τους έχεις την προετοιμασία, Μπάμπη? Κοιτάξτε, εμείς περιμένουμε απάντηση μέχρι την Τετάρτη. Πέμπτη είναι η deadline για αυτούς. Αν δεν δώσουν την απάντηση, δεν θα το αφήσω έτσι το θέμα, θα στραφώ σε άλλες περιπτώσεις. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Τι θα συμβούλευε σε ένα καινούριο ποδοσφαιριστή που ξεκινάει την καριέρα του, τι θα πρέπει να προσέξει, ούτως ώστε να πάει ψηλά? Δεδομένου ότι εσύ, όταν ξεκίνησε από ποδοσφαιριστή, δεν κατάφερες να παίξεις στα πολύ ψηλά ποδοσφαιρικά γήπεδα που στις μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες, όπως μας έλεγαν πολλοί συνάδελφοί σου προπονητές που σε είχαν από κοντά, είχες όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσεις. Να παίξεις σε πολύ ψηλό επίπεδο, αυτό εννοώ. Τι θα πρόσεχε ο Μπάμπης Πετρίδης αν ξαναξεκινήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, ούτως ώστε να παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο? Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της προπονητίας που πέρασαν από πάνω μου και είμαστε τώρα φίλοι και λένε τα καλύτερα για μένα. Απλά θα σας πω για μία ακόμη φορά, θα συμβούλευα σε έναν ποδοσφαιριστή αθλητή ο οποίος θα θέλει να κάνει καριέρα πλέον πάνω σε αυτό το άθλημα, είναι ότι θα πρέπει να είναι πολύ πειθαρχημένος, θα πρέπει να είναι πολύ υπάκουος. Αυτά είναι τα 2 συστατικά τα οποία, και πέρα από αυτό, θα πρέπει να εργάζεται κάθε μέρα σε μόνιμη βάση για να πετύχει τους στόχους. Αυτά που δεν έκανα εγώ, δηλαδή, με λίγα λόγια. Μπάμπη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε εσένα προσωπικά και στον ΠΑΟΚ Αλεξάνδριας, και με την Κάμπονα του Έμβολος θα είμαστε κοντά να παρακολουθήσουμε τη φετινή σας προσπάθεια. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κοντά μας έχουμε τον Βασίλη τον Γκίτσα, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ Αλεξάνδριας. Πέρσι, Βασίλη, κατακτήσατε το κύπελο Ημαθίας. Ήσουν ο πρόεδρος ο οποίος έφερε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το κύπελο στην πόλη της Αλεξάνδριας. Φέτος, τι να περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ Αλεξάνδριας από τον ΠΑΟΚ? Καταρχήν, καλησπέρα, Στέλιο. Θα ήθελα πρώτα να ευχηθώ να γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό όπως φαίνεται, χωρίς έκτροπα, χωρίς φασαρίες, και να βλέπουμε πλέον καλό ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα για την ομάδα μου. Φέτος προσδοκίες είναι μεγαλύτερες. Το έχω δηλώσει, δεν κρύβομαι. Θέλουμε την πρώτη θέση, θέλουμε το πρωτάθλημα. Ξεκινάμε πιο οργανωμένα από πέρσι. Έχουμε 2-3 εβδομάδες, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε στήσει το γήπεδο. Θέλουμε να έχουμε την οργάνωση την οποία δεν είχαμε πέρσι. Φέτος, το ξαναλέω, θέλουμε την πρώτη θέση, θέλουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Και θα μας κάνει πιο δυνατός και ο κόσμος, γιατί τον έχουμε ανάγκη. Βασίλη, πήγατε φέτος, επιλέξατε μια δοκιμασμένη συνταγή, τον Μπάμπη τον Πετρίδη, στο τιμόνι της ομάδος. Παράλληλα, είχαμε κάποιες απώλειες βασικών παιχτών, όπως είναι ο Χαρισούδης ο ζωγράφος και τον Γκόγκιτς, βέβαια, ο οποίος είχε φύγει πριν τελειώσει η χρονιά πέρσι. Πιστεύεις ότι οι παίχτες που ήρθαν θα αναπληρώσουν το κενό αυτών των παιχτών που έφυγαν? Κοίταξε να δεις, φέτος θέλουμε να δουλέψει στο σύνολο. Έτσι, θέλουμε μια ομάδα στο σύνολο. Δεν θέλουμε να σταθούμε σε προσωπικές ενέργειες ποδοσφαιριστών. Μεν είναι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, βοηθήσαν πάρα πολύ στο έργο το περσινό. Νομίζω κατά μεγάλο ποσοστό, αν όχι 100%, κατά μεγάλο ποσοστό έχουν αναπληρωθεί. Αλλά ο κάθε ποδοσφαιριστής νομίζω έχει την προσωπικότητά του, έχει το στυλ του. Έτσι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ότι φέραμε τον τάδε ποδοσφαιριστή και έχει αντικαταστήσει. Αυτό είναι σωστό.
Πρόεδρε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας και όλοι οι στόχοι που έχετε θέσει να εκπληρωθούν και ο Έμβολος θα είναι κοντά να σας παρακολουθεί. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Έμβολο που είναι σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Καλά, να είστε καλά. Φέτος ότι το πρωτάθλημα θα είναι πολύ δύσκολο. Ξέρετε τι μας περιμένει. Αυτό νομίζω θα μας κάνει και πιο δυνατούς, έτσι όταν έχεις έναν αντίπαλο δυνατό. Είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και θα είμαστε κι εμείς ακόμα πιο δυνατοί. Οι στόχοι λίγο πολύ έχετε καταλάβει ποιοι είναι. Απλά υπάρχουν κι άλλοι στόχοι, να είμαστε όπως είπαμε μια οικογένεια, να είμαστε δεμένοι. Να σε πω να σε δεν έχω άλλα πράγματα να σας πω. Ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε υγεία εντός και εκτός γηπέδων. Να είστε δυνατοί και να είστε όλοι μια οικογένεια. Αυτά έχω να σας πω. Καλή επιτυχία και καλή χρονιά να έχουμε. Να είμαστε αγαπημένοι. Τίποτα. Πάνω, πάνω απ' όλα σε βαλό, παιδιά, να έχουμε διοίκηση και ποδοσφαιριστές είναι αυτογραφία.